Στο ανατολικό άκρο του ηφαιστειακού τόξου του Αιγαίου, η ηφαιστειακή δράση άρχισε να προσθέτει νέα ηφαιστειακή γη στην Νότια Αγόρ, με τις πρώτες εκρήξεις να χρονολογούνται πριν περίπου 3,4 εκατομμύρια χρόνια, ενώ τα πετρώματα που δημιουργήθηκαν από αυτές χερσαίουν σήμερα στη Δυτική Κόρη. Η πρώτη αυτή περίοδος ηφαιστειακής δράσης διαρκεί ως 1,6 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα. Το λιωμένο πέτρωμα αναδύει στις εξουσίες. Σε λίγες περιπτώσεις εκτινάζεται βία από τα έντερα της γης, δημιουργώντας διάφορα μικρά ηφαιστειακά κέντρα στη Δυτική Κόρη. Την ίδια περίοδο δημιουργούνται οι νησίδες Πυργούσα, Παχιά και μια σειρά άλλα ηφαιστειακά κέντρα ανάμεσα σε αυτές και την νησίδα Καρδελέουσα, που σήμερα βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Τα ηφαίστεια της περιοχής. Ψύχεται και ξαναπέφτει στη γη, δημιουργώντας λεπτά ή παχιά στρώματα από ηφαιστειακή τέφρα. Άλλο και πάλι, ήρεμα ποτάμια από ρευστό λιωμένο πέτρωμα αναβλύζουν μέσα από ρήγματα, γεμίζουν τις κοιλάδες και σκεπάζουν την περιοχή δημιουργώντας συμπαγή παχιά ρεύματα λάβας. Έτσι, στα επόμενα 80.000 χρόνια, δημιουργείται από τη διαδοχή στρωμάτων, τέφρας, ρευμάτων λάβας και θόλων ένα κλασικό στρωματοϊφαίστειο, ένας μεγάλος ηφαιστειακός κόνος πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Η διάμετρός του υπολογίζεται σε 7 περίπου χιλιόμετρα και το μέγιστο ύψος του σε 700 μέτρα, ενώ στην κορυφή ένας κεντρικός κρατήρας καταλαμβάνεται πιθανά από τα νερά μιας μικρής λίμνης. Πρόκειται για ένα νησί που λίγο διαφέρει σε μέγεθος και σχήμα από τη σημερινή νήσια. Χρόνια πριν από σήμερα, εκδηλώνεται η ηφαιστειακή δράση στις νότιες και ανατολικές πλαγιές του ηφαιστείου, όπου αναπτύσσεται αχύρευστη περίοδο ηφαιστειακή και δανεικτική λάβα